Ονομάζομαι Ειρήνη Κουμουτσέα. Είμαι φοιτήτρια του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και φέτος το καλοκαίρι, εδώ πέρα, στην Άξο, πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Εντατικό Εκπαιδευτικό Σχολείο με τίτλο Γεωλογία Τετραρτογενούς και Γεωαρχαιολογία, στα πλαίσια του MAC Agenda, του Erasmus Plus σχεδίου. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στο Training School ήταν η παλαιογεωγραφία, η γεωαρχαιολογία, οι μεταβολές στάθμης θάλασσας και η εξέλιξη της παράκτειας ζώνης τα τελευταία 6.000 χρόνια. Εγώ είμαι η Νάνση Καζατζόγλου και είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Κατά τη διάρκεια αυτού του Training School πραγματοποιήθηκαν τόσο διαλέξεις όσο και ασκήσεις υπαίθρου σε διάφορα σημεία του νησιού της Νάξου, καθώς και της Πάρου. Από όλη αυτή την εμπειρία του Erasmus μπορέσαμε να μάθουμε βιωματικά, να γνωρίσουμε νέους ερευνητές με παρεπλήσια επιστημονικά ενδιαφέροντα και να ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες. Γενικά ήταν μια διαπολιτισμική εμπειρία, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο, καθώς συμμετείχαν φοιτητές από διάφορες χώρες, ακόμα και από την Ιαπωνία. Shuya, would you like to tell us your experience? Okay, hello, I'm Shuya. And I'm from Japan. In Naxos, I got many fast experience. My first trip in overseas, my first foreign friends, my first studies, and also the knowledge of geoarchaeology, and geomorphology and sea level changes gave me to how to run scientist and how important to run in field works. It is I was surprised how run in a beach and coastal thing and in the sea to run ancient days. And my first foreign friends in Europeans gave me the other aspects. Cultures and food and ideas and minds. For example, when I need something help, they reached out to me every time, everything, saying, "Don't be shy." I think I'm not shy. If you ask me, they are too open. And next, Στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων του εντατικού σχολείου, αναπτύξαμε μία πλατφόρμα η οποία είναι ανοιχτή προς το κοινό. Περιέχει υλικό με τη μορφή παρουσιάσεων, θεωρίας καθώς και multimedia πάνω σε θέματα σχετικά με την παλαιογεωγραφία, τις μεταβολές στάθμης θάλασσας, τις μεθόδους χρονολόγησης, καθώς και θέματα γεωαρχαιολογίας και γεωλογίας τεταρτογενούς. Το υλικό αυτό αρχικά αναπτύχθηκε από τα μέλη του MAC Agenda. Ωστόσο, σήμερα χρησιμοποιείται και εμπλουτίζεται τόσο από επιστήμονες σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, όσο και της Αμερικής. Ήταν και για μένα μια μοναδική εμπειρία, γιατί συμμετείχα στις προπαρασκευαστικές δράσεις, οι οποίες αφορούσαν τόσο εργασίες υπαίθρου, όσο και την ανάπτυξη νέου υλικού, που μου προσέφερε εμπειρίες και γνώσεις. Ταυτόχρονα, συμμετείχα στις ασκήσεις υπαίθρου, οι οποίες για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος, υπάρχουν στην πλατφόρμα μας, η οποία είναι εξαιρετικά εύχρηστη και παροτρύνει τους φοιτητές να μάθουν νέα πράγματα. Παρότι η δράση αυτή απευθύνονταν αρχικά σε νέους ερευνητές σε επίπεδο μεταπτυχιακών
σπουδών οι υποψήφιους διδάκτορες από τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια που υλοποιούσαν το MAC Agenda, δηλαδή το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας και το Πανεπιστήμιο της Τεργέστης. Σταδιακά η ομάδα αναπτύχθηκε, εξαπλώθηκε εντός και εκτός Ευρώπης, γεγονός που διεύρυνε τα σχέδιά μας, τους ορίζοντές μας και ανέβασε τον πύχη για τα μελλοντικά σχέδια που σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε. Ονομάζομαι Σαΐτης Γιάννης και θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμά μας στην ιστοσελίδα μας macagenda.geol.ua.gr καθώς και στη σελίδα μας στο Facebook Macagenda Project, όπως και το εκπαιδευτικό μας υλικό και όλα μας τα βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube Macagenda UOA.